Καλεσμένη στο πρωινό βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης, 15 ενδέκατα, η Κατερίνα Γερονικολού. Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο Γιώργο Κιμούλη, λίγους μήνες μετά την καταγγελία της. Οι δηλώσεις της Γερονικολού για τον Κιμούλη για το αν συναντηθεί μαζί του μετά τις αποκαλύψεις που είχε κάνει η ίδια, είπε, όχι, που να το δω, στη Μεγαλούπολη που ονομάζεται Αθήνα, όχι, δεν έχει τύχει να τον δω. Αλλά δεν νομίζω κιόλα ότι έχουμε κάτι να πούμε. Ότι ήταν να υποθεί, υπόθηκε στα πλαίσια της συνεργασίας μας και ολοκληρώθηκε εκεί. Όλη αυτή η ιστορία δεν έχει να κάνει με τι γενιέ που όντω μπορεί να φέρονταν κακοποιητικά κάποιοι ελάχιστοι, αλλά στο τι θα γίνει από εδώ και μπρο, ανέφερε η Κατερίνα Γερονικολού. Είναι ένα δημοσίευμα ψευδέ. Υποτιμάει τη μαρτυρία μου, την αλήθεια μου. Μια εφόλη συνέντευξη στο περιοδικό Έγω και τον Ανδρέα Θεοδόρου παραχώρησε η Κατερίνα Γερονικολού. Η γνωστή ηθοποιό αναφέρθηκε στο κίνημα Μέτου, στην καταγγελία της στο Γιώργο Κιμούλη αλλά και στο ψευδές δημοσίευμα που την κάνει να σκέφτεται να κινηθεί νομικά. Μετά το hashtag Μέτου η επόμενη μέρα για το θέατρο θα είναι καλύτερη. Ναι. Μέχρι τώρα όσα συνέβαιναν στο παρασκήνιο, δεν αφορούσαν το κοινό, αλλά τις συνεργασίες ανάμεσα στους ηθοποιούς. Και πιστεύω ότι μια κακή συνεργασία στην οποία ασκείται ψυχολογική βία, αν και δεν αφήνει εμφανή τραύματα, μπορεί να σε κάνει να αλλάξει επάγγελμα. Να χάσει την πίστη στον εαυτό σου. Αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να σου αλλάξουν τη ζωή και να σε καταστρέψουν. Επομένω, θεωρώ πολύ σημαντικό το να μην γινόμαστε εμεί τα υποκείμενα τέτοιων συμπεριφορών. Να προσπαθούμε να έχουμε ευγένεια και σεβασμό με την ουσιαστική έννοια. Είχε μιλήσει για τη δύσκολη συνεργασία που είχε με το Γιώργο Κιμούλη στην αρχή τη καριέρα σου. Υπήρξαν τότε στιγμές που ξεσπούσε σε κλάματα ή φοβό να πα στο θέατρο. <Συλίου> ναι, αυτά τα έχω νιώσει και εγώ. Μετά από τη συγκεκριμένη δουλειά, είχα πολύ καλές συνεργασίε, αν όμω το καπάκι είχα μια επόμενη επίση κακή, μπορεί να μην ήμουν καν σήμερα. Μπορεί να έλεγα ότι αυτή η δουλειά δεν κάνει για εμένα, γιατί δεν μπορώ να ανταπεξέλθω ψυχολογικά. Μπορεί να είχα αναγκαστεί να αλλάξω δρόμο. Χωρίς λοιπόν να υποτιμώ τις βίες συμπεριφορέ, λέω ότι και η ψυχολογική βία μπορεί να σου αλλάξει εντελώς τη ζωή. Τι ήταν αυτό που όταν δεχόσουν ψυχολογική βία, έλεγες ότι οκ okay, δεν θα φύγω, αλλά θα μείνω και θα το παλέψω. Ήταν, πιστεύω, ένα νεανικό πείσμα του τύπου «εγώ δεν θα λυγίσω, θα τα καταφέρω», που πρόκειται από την ανάγκη μου να αποδείξω ότι δεν σπάω σαν άνθρωπος. Επίσης νόμιζα ότι είναι σαν ένας αγώνας που μετά θα παρασημοφορηθώ. Ότι να τα κατάφερες και σε αυτό, λες και οι συνεργασίες είναι αγώνας του μπόξ. Μάλλον σκεφτόμουν αυτός ή βέβαια την ανάγκη μου να υπάρχω στον χώρο αυτό. Είμαι σίγουρη όμω ότι εάν αμέσω μετά μου συνέβαινε μια αντίστοιχη συνεργασία, θα είχα αλλάξει επάγγελμα. Δεν θα άντεχα να υφίστα με όλα αυτά. Στην περίπτωση σου η ψυχολογική βία ήταν λεκτική, δηλαδή ο συγκεκριμένος άνθρωπος μπορεί να σε έβριζε, να σε έφυγε. Δεν θέλω να μπω σε περισσότερε λεπτομέρειε, γιατί όλα αυτά τα έχω περιγράψει με απόλυτη λεπτομέρεια στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Σωματείου Ιθοποιών, γιατί είναι πολύ προσωπικά. Ουσιαστικά ήταν μια δύσκολη συνθήκη. Πριν δύο εβδομάδε, κυκλοφόρησε ένα δημοσίευμα που ανέφερε ότι εσύ και ο Γιώργο Κιμούλη είστε σε μια δικαστική διαμάχη. Ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι ένα δημοσίευμα ψευδές που ευνοεί την άλλη πλευρά. Υποτιμάει τη μαρτυρία μου, την αλήθεια μου. Το δημοσίευμα λοιπόν αυτό, θέλει ψευδός να μετατοπίσει το ενδιαφέρον στο επίπεδο των οικονομικών απαιτήσεων. Τι εννοείς. έχει γίνει καταγγελία στην επιθεώρηση εργασία με εργατικέ διεκδικήσει μου, έχει γίνει αντίστοιχα ποινικό δικαστήριο, ω ήθιστε, όμω έχει ολοκληρωθεί πια η όλη διαδικασία. Δεν υπάρχει τίποτα ανοιχτό. Η διαμάχη έχει κλείσει και ό,τι ήταν να έγινε προπολού, πριν από εννέα χρόνια από τη μεριά μου. Υπήρχε μια διαμάχη οικονομικής φύσεως, που άνοιξε και έληξε τότε. Άρα τώρα το δημοσίευμα δεν έχει βάση. Όχι, είναι εντελώς ψευδές και σκέφτηκα μήπως κινηθώ νομικά εναντίον του συγκεκριμένου εντύπου. Ειλικρινά όμως, δεν θέλω να ασχοληθώ παραπάνω. Θέλω να κλείνω λογαριασμούς και όχι να διαιωνίζω προβλήματα του παρελθόντος.